συμπέρασμα μπορεί να προκύψει, φίλες και φίλοι, είναι ότι κόντρα σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, η χώρα μας καταφέρνει να αναπτύσσεται και να προοδεύει και να αποτελεί την καλή τούτη τη φορά εξαίρεση. Και αυτό το γεγονός ότι δηλαδή σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες η πατρίδα μας τα πηγαίνει καλά, αποτελεί ατράνταχτη απόδειξη ότι κάτι κάναμε καλά τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί, φίλες και φίλοι, αν μέσα σε πολέμους, αν στην καρδιά της ενεργειακής κρίσης, αν σε ένα ασταθές έως και δυσμενές διεθνές περιβάλλον, αν υπό το βάρος πρωτοφανών συνεπειών από την κλιματική κρίση η Ελλάδα κατάφερε να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα την προηγούμενη χρονιά, να αναπτύσσεται τη νέα χρονιά με ρυθμούς τριπλάσιους, όχι σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις, σύμφωνα με την Κομισιόν, από τον μέσο όρο των κρατών της Ευρωζώνης, να πετυχαίνει ρεκόρ στη μείωση του εξωτερικού χρέους, να ρίχνει την ανεργία σε μονοψήφια νούμερα, να προσελκύει επιχειρηματικούς κολοσσούς, να ξεπερνάει τις καλύτερες ιστορικά επιδόσεις στον τουρισμό, να αποκτά υπολογίσιμη ισχύ, να υλοποιεί ένα τεράστιο αριθμό σε όλο το εύρος, τεράστιο αριθμό μεγάλων έργων, σε όλο το εύρος των δημόσιων υποδομών, να γίνεται εξαγωγικός ενεργειακός κόμβος, παράλληλα δε να δίνει για πρώτη φορά αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους, να ξεπαγώνει τριετίες, να αυξάνει χρόνο-χρόνο τις συντάξεις και τον κατώτατο μισθό, να στηρίζει, να συνεχίζει να στηρίζει τους πιο ευάλωτους, να αποζημιώνει τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές και από την άλλη να κρατάει ακλόνητη τη δημοσιονομική ισορροπία, να περνάει την Ιταλία και να φτάνει την Ισπανία στο χαμηλό κόστος δανεισμού, τότε νομίζω καταλαβαίνει ο καθένας γιατί αυτή η χώρα από ουραγός έφτασε να ανακηρύσσεται χώρα της χρονιάς.